Ναι, φύλαξα γρυπνος, της Εκκλησίας και καθ' αίρεσης της δισευείας. Ιεράρχα, Θεό του γαρ Χριστού την εικόνα σεβόμενος υπερορίας και θλίψης υπέμεινας Πατερός Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δωρήσαστε ημιν το Μέγα Ελέος. 8 Μαρτίου Ο Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομηδίας έζησε τον 8ο αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντος του Τετάρτου. Καταγόταν από τα μέρη της Ανατολής και η μεγάλη του παιδεία τον έφερε στην βασιλεύουσα. Εκεί δημιούργησε φιλικές σχέσεις με πολλούς επισήμους, μεταξύ αυτών και τον μετέπειτα ομολογητή Άγιο Πατριάρχη Ταράσιο. Όταν έγινε πλέον Πατριάρχης ο Ταράσιος, παρακίνησε τον Θεοφύλακτο και έγινε μοναχός. Εισήλθε σε ένα μοναστήρι στην Μαύρη Θάλασσα. Μετά από λίγο ανεδείχθη επίσκοπος Νικομηδίας της Μικράς Ασίας. Στη νέα του θέση ο Θεοφύλακτος διέπρεψε σε όλα τα καθήκοντά του. Διακρίθηκε κυρίως στα έργα της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας με τις θερμές του προτροπές και την ηθική του επιβολή, ίδρυσε πολλά νοσοκομεία. Δημιούργησε τα μία για τις άπορες χείρες και τα ορφανά. Ακολουθώντας τον Λόγο του Χριστού, ο δε μίζων ημών έστε ημών διάκονος. Δηλαδή εκείνος που μεταξύ σας είναι μεγαλύτερος στη γνώση και το αξίωμα, πρέπει να υπηρετεί τους άλλους και με κάθε τρόπο να γίνεται χρήσιμος και ωφέλιμος σε αυτούς. Ο Θεοφύλακτος πήγαινε πολλές φορές στις καλύβες των δύστιχων οικογενειών και αφού τους παρηγορούσε με την χριστιανική ελπίδα και με την παροχή χρηματικού βοηθήματος, έκανε ο ίδιος τον νοσοκόμο, περιποιούμενος τους αρρώστους. Ο Θεοφύλακτος για τους αγώνες του κατά των οικονομάχων εξορίστηκε στο στρόβιλο και από τις πολλέ κακουχίε παρέδωσε το πνεύμα του ύστερα από τριάντα χρόνια εξορίας. Επί βασιλήσεις όμως Θεοδόρας 842-857, η Θεοδόρα που ανεστήλωσε τις εικόνες, και Πατριάρχου Μεθοδίου 842-846, μετακομίστηκε το τίμιο λείψανό του στην Οικομίδια και κατετέθη στον Ιερό Ναό, των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που ο ίδιος είχε χτίσει. Όσιος Παύλος ο Ομολογητής, επίσκοπος Πλουσιάδος, έζησε και αυτός κατά την ζωφερή περίοδο της οικονομαχίας και διακρίθηκε μεταξύ των ακούραστων υπερασπιστών και ατρόμητων φρουρών και συνηγόρων της Ορθοδοξίας. Πλήθη ομοφρόνων του διώκονταν, εξορίζονταν, βασανίζονταν, φυλακίζονταν, σκοτώνονταν, άλλοι ήταν με κομμένη τη μύτη και τη γλώσσα όλοι τους ιερά θύματα του μαρτυρίου υπέρ των Αγίων εικόνων. Αλλά η πιθανότητα ότι θα έπασχε και αυτό τα ίδια δεν αναχέτησε την ευσεβή ζέση του Παύλου. Πήγαινε λοιπόν σε διάφορα μέρη και ενεθάρινε την αντίσταση κατά των αυτοκρατορικών ερετικών διαταγών. Δίδασκε ότι οι χριστιανοί κανένα σεβασμό δεν οφείλουν και καμία υπακοή σε πατριάρχες και επισκόπους οικονομάχους και διαμαρτυρόταν ο Όσιος Παύλος κατά της ανίερης ανατροπής που ήθελαν να επιβάλλουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Για την διαγωγή του αυτή καταδιώχθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε, αλλά αυτός έμεινε ακλόνητος στον τίμιο αγώνα του και παρέδωσε την πνοή του μαχόμενος μέχρι τελευταίας στιγμής. Ο Άγιος Ερμής ο Απόστολος Τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έγινε επίσκοπος της Δαλματίας και απεβίωσε ειρηνικά.